Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με στόχο να μπουν οι βάσεις για μια τεχνική συμφωνία στο Euro Working Group της 7ης Μαρτίου, κινούνται τόσο οι επικεφαλείς των θεσμών όσο και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από το μέγεθος των εκκρεμών ζητημάτων στα δημοσιονομικά, εργασιακά και ενεργειακά και από το αν τελικά οι αξιώσεις των δανειστών θα κινούνται στο πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης. Για μια διαδικασία step by step έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήτης Τσακαλώτος χθες Τρίτη από το βήμα της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης που υπολείπονται σημαντικά οι ξένες άμεσες επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθίσταται η Ελλάδα παρά τις προσπάθειες για τη στροφή του κλίματος. Σημαντικά την κίνητρα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων μεταξύ άλλων αποτελούν η αστάθεια του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, η γραφειοκρατία, το μη προβλέψιμο φορολογικό σύστημα. Την τελευταία τετραετία από το 2013 μέχρι το 2016, τόσο οι μετοχικές ξένες άμεσες επενδύσεις, όσο και αυτές με τη μορφή εξαγορών και συγχωνεύσεων, παρέμειναν υποτονικές. Από τις πλέον πολυσχηδείς προσωπικότητες της χώρας, καταφέροντας να πρωταγωνιστήσει στον επιχειρηματικό στίβο της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, τολμηρός και αντισυμβατικός, θεωρείται ο άνθρωπος πίσω από την πιο επιτυχημένη πώληση που έγινε ποτέ στη χώρα μας, αυτή της Vivardia, αποκομίζοντας 560 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία, αν και κάποιοι πίστευαν ότι θα παραμείνει εκτός επιχειρηματικού στίβου, σύντομα διαψεύστηκαν. Με οικονομική ρευστότητα, αποφασίζει να επιστρέψει ως χρηματοδότης εταιριών και επιχειρηματικών ιδεών. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει στις 651,49 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,94%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.